Ακολουθεί ο κύριος Κοβέος. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Στις 3 Αυγούστου του 2009, σε συνέντευξή σας, λέγατε: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει τη φήμη ούτε για την κοινωνική του δικαιοσύνη, ούτε βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά του. Το να πηγαίνει κανείς σε χώρες και να τους λέει: επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για 1-2 χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή, όπως λέγατε, στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Πώς μπορεί λοιπόν με όλα αυτά να ελπίζει ο ελληνικός λαός, όπως είπατε χθες? Πρώτα απ' όλα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε σε ένα μηχανισμό που δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι βέβαια ο εταίρος, αν θέλετε, σε αυτό το μηχανισμό, αλλά είναι ουσιαστικά μηχανισμός που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως εάν θέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν απέτηση αρκετών χωρών, να είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα είναι μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους όρους, με τις διαδικασίες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέλος και ισχυρό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλη η συμμετοχή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλη η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω είναι ένα πρώτο θετικό. Ένα δεύτερο βεβαίως είναι ότι κανένας δεν είπε ότι θέλαμε, ότι έχουμε διάθεση να μπούμε κάτω από έναν τέτοιο μηχανισμό. Το ζήτημα είναι ότι ήμασταν αναγκασμένοι και τον χρειαζόμασταν. Εάν δεν υπήρχε, σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετική η συζήτηση για την οποία κάναμε. Δεν ξέρω σε ποια Ελλάδα θα ζούσαμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλάμε για έστω αυτή την αισιοδοξία, την μικρή αισιοδοξία για το μέλλον. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις μεγάλες αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Διότι οι μεγάλες αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, εάν είχαν γίνει, εάν αυτά που λέμε τώρα, τις μεγάλες αλλαγές, τις δομικές, το κράτος, τη λειτουργία, στη διαφάνεια, στο χτύπημα της διαφθοράς, στην εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, εάν αυτές οι μεγάλες αλλαγές υπήρχε η τόλμη να γίνουν τα τελευταία χρόνια, δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Δεν θα χρειαζόμασταν ούτε μνημόνια, ούτε δανεικά. Θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Και με λιγότερο πόνο. Δυστυχώς, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, διότι υπήρχε αδράνεια, όχι μόνο αδράνεια, αλλά αναδείχθηκαν τα χειρότερα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος των τελευταίων ετών. Με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά.